Είμαστε σε ένα δήμο σχεδόν με 15.000 κατοίκους, 90% αγροτικό. Για την περιοχή μας είμαστε σχεδόν στο 95% στρεματικά ελαιοκαλλιεργητές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν 85% ανέργους επιπλέον φέτος. Η ακαρπία αγγίζει το 98%. Δεν, ε, η, η, Όποιε συζητήσει έχουμε κάνει με τι περιφέρειες ή με του Δήμου, όλοι μας λένε ότι θα το μεταθέσουμε το πρόβλημα για αργότερα, για τον Αύγουστο. Εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει εισόδημα από τώρα και μέχρι του χρόνου τον Σεπτέμβριο για τους ολοκαλλιεργητέ. Και είναι και αμφίβολο το αν θα υπάρχει και του χρόνου εισόδημα με τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς, σε σχέση με τη Θεσσαλία, έχουμε χωράφια, δεν έχουμε καλλιέργεια όμως. Δεν έχουμε προϊόν να πουλήσουμε. Ε, διεκδικούμε 200 ευρώ το στρέμμα πανελλαδικά για να αποζημιωθούμε για την Ακαρπία σαν συμπλήρωμα στο εισόδημά μας. Ε, δεν είναι 100% αυτό που θα θέλαμε να διεκδικήσουμε, απλώς σαν πανελλαδικό μέτρο θεωρούμε ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να ήταν. Ε, επηρεάζει τους πάντες θεωρώ εδώ μέσα και θεωρώ και σε όλο το Δήμο πολύ περισσότερο και σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον προβλήματα που έχουμε οι αγρότες εδώ είναι η δακοκτονία η οποία γίνεται με λάθος τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες και σαν αποτέλεσμα να πληρώνουμε για μια υπηρεσία την οποία δεν την εκαρπονόμαστε και τα προβλήματα του εργά που όπως προανέφερε σωστά ο Βασίλης είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα τα ίδια. Δεν θα ήθελα να σα κουράσω. Θα ήθελα να μεταφέρετε όσο περισσότερο μπορείτε, ειδικά το πρόβλημα τη ακαρπία για την περιοχή μα. Ευχαριστώ πολύ.